Εγώ στην κουβέντα θα βάλω και τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, διότι έχοντας και εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει μέσα από την αγορά τροφίμων, μπορεί επίσης λίγο πολύ να μας δώσει και τις δικές του τις εκτιμήσεις αναφορικά με το πώς οδεύουν τα πράγματα. Καλημέρα σας, τι κάνετε κύριε Κανακαράκη? Πάρα πολύ καλά και σε εσάς και στους ακροατές. Ξέρετε, έλεγα ένα παράδειγμα ότι μέσα σε αυτά τα οποία ζούμε ο καθένας από εμάς κάποια στιγμή θα κληθεί και επιλογές να κάνει και να του λείψουν πράγματα εκτός από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην αγορά. Είπα πάρα πολύ απλά. Πήγα γιατί υπάρχουν σαφέστατα και οι επιχειρηματίες οι οποίοι με σέβονται τον εαυτό τους και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι επιχειρηματίες. Πήγα, είπα, στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου. Η κυρία Ελένη, όταν ζήτησα κάποιο συγκεκριμένο προϊόν να μάθω ποια είναι η τιμή του, γιατί δεν φορούσα τα γελιά μου, μου είπε: το πρόβλημα δεν είναι τα γελιά σου. Το πρόβλημα στη συνέχεια θα είναι δικό σου για το ποια είναι η τιμή. Γιατί εμένα ο προμηθευτής μου αυτό το προϊόν μου το έφερνε που εγώ ζήτησα στα 6,1, μετά από 4 μέρες είναι στα 8. Οπότε εγώ πρέπει να το πουλήσω σε αυτές τις τιμές. Είπα στον προμηθευτή μου, λέει η κυρία Ελένη, ότι δεν δικαιολογείται ένας πόλεμος ή μια κρίση έτσι ώστε στο συγκεκριμένο προϊόν να υπάρχει αυτή την ώρα αυτή η ανατίμηση, γιατί θα μείνει στο σούπερ μάρκετ. Και μου είπε, είναι δική σου επιλογή για το τι θα κάνεις, αν θα το πάρεις ή όχι. Σαφέστατα και δεν το πήρα. Οπότε χαμένη είναι πρώτα απ' όλα η επιχείρηση αυτή, γιατί ο καθένας από εμάς έτσι σκέφτεται, και βέβαια μπράβο στη γυναίκα αυτή η οποία μίλησε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι θα κινούμαστε από εδώ και στο εξής. Κοιτάξτε, ναι, είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας και η απορία βασικά και ο προβληματισμός που δηλώνεται. Ναι, δυστυχώς, επειδή θέλω να είμαι και εγώ σαφής συνεντεύξεις που δίνω, κυρία Δουλιαράκη, ναι, έτσι θα είναι η ζωή μας από εδώ και στο εξής. Δεν προβλέπεται καμία αποκλιμάκωση προς το παρόν. Είναι και η δικιά μου εκτίμηση, αν θέλετε. Δεν βλέπω κάποια σταθεροποίηση ούτε στα προϊόντα ούτε στο πετρέλαιο. Ήδη εκεί που πήγε να πέσει πάλι το πετρέλαιο, όπως βλέπετε, ξανεβαίνει. Και ναι, η απάντηση, η σωστή και η ορθή, η επιστημονική και η επαγγελματική, μιας και συνδυάζω και την επιστημονική άποψη αλλά και την επαγγελματική, καταλαβαίνετε, και αυτές οι δύο ιδιότητες που κατέχω, άρα είμαι ο κατεξοχήν αρμόδιος. Δεν φταίει η κρίση, ούτε ο πόλεμος και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι ένα συνοθήλευμα πολλών παραγόντων, όπως το έχω δηλώσει άλλωστε, και τα υπενθυμίζω στους ακροατές. Εκτός της εισβολής, έχουμε τις κλιματικές αλλαγές που έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τις οδιές και τις καλλιέργειες. Έχουμε την ενεργειακή κρίση που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Άρα εκεί έχουμε αύξηση του κόστου παραγωγής, αύξηση των μεταφορικών και βεβαίως η αύξηση των πρώτων υλών. Άρα για πρώτη φορά στα 30 χρόνια, εγώ τουλάχιστον που ασχολούμαι με την παγκόσμια, αν θέλετε, εφοδιαστική αλυσίδα, και γι' αυτό είναι και το σωματείο μας, παρατηρώ μια έντονη τη λειτουργία της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, και η οποία δεν βλέπω άμεσα να μπορεί να σταθεροποιηθεί, να αποκατασταθεί. Και αυτό βέβαια, για να το πω και πια πάρα πολύ απλά, μεταφέρεται δυστυχώς μεταφέρεται στο προϊόν. Και μέσω του προϊόν βεβαίως μεταφέρεται στη τσέπη του, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ λαϊκά, στο καταναλωτή. Και για να κάνω και ακόμα πιο... Δεν έχει απλά και λαϊκά. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάθαμε να λέμε μόνο τις ωραίες λέξεις. Όχι, κύριε Κανακαράκη. Πολύ απλά και πολύ ωραία το λέτε. Φτάνει σε τη δική μου την τσέπη. Η δική μου τσέπη, ωστόσο, δεν το σηκώνει. Οπότε άμεσα εγώ δεν θα το πάρω. Δεν θα απολαύσω ενδεχόμενα ένα προϊόν, μία τροφή ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ούτε εσείς από τη δική σας την πλευρά θα καταφέρετε να το πουλήσετε, έτσι. Το φέρνω ως προσωπικό παράδειγμα, έτσι, για να μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση. Ναι, μην παρεξηγηθούμε. Μα είναι σαφέστατο ότι η καταναλωτική συμπεριφορά, η ψυχολογία έχει αλλάξει. Καταρχήν έχει συρρυκνωθεί το εισόδημα του καταναλωτή. Μην ξεχνάτε ότι από τη μία κρίση πάμε στην άλλη, και βέβαια στους παράγοντες ξέχασα να σας πω προηγουμένως ότι και η πανδημία έχει συντελέσει σε όλη αυτή τη παρασκευή αυτή τη λειτουργία και αυτή τη ακρίβεια. Ωραία. Η οποία βέβαια ήρθε και θα την έχουμε μόνιμο εγκαταστάτη σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω όμως, όταν εσείς λέτε από τη δική σας την πλευρά ήρθε για να μείνει και θα είναι αυτή η δυσλειτουργία μόνιμη και δεν πρόκειται να υπάρξει αποκλιμάκωση και όταν αυτή η δυσλειτουργία εφοδιασμού των αγορών φαίνεται να είναι παγκόσμια, αυτό εμένα με πάει όμως με βάση την κοινή λογική και κάπου αλλού, ότι εδώ αλλάζουν ενδεχόμενα και οι συμμαχίες, εδώ αλλάζουν τα δεδομένα μας και πάμε από τη μία πλευρά στην άλλη, και αν μέχρι σήμερα είχαμε για προμηθευτή το Γκανακαράκι και εσείς για προμηθεύτρια τη Δουλγεράκι, αυτό το αλλάζουμε όταν μεταξύ μας δεν μπορούμε να τα βρούμε και πάμε σε ένα τρίτο που είναι ο Σφακιανάκης, που είναι εδώ στο στούντιο. Χρησιμοποιώ τα δικά μου τα ονόματα, να το επαναλάβω προκειμένου να μην παρεξηγηθούμε. Οπότε αλλάζει συνεχώς αυτή η εικόνα και θα πάμε αλλού. Δεν ξέρω ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι περισσότερο κερδισμένοι σε αυτή την ιστορία. Οι κερδισμένοι θα είναι πάρα πολύ λίγοι. Έτσι το καταγράφει και η ιστορία. Και δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, δεν βλέπω μια σοβαρότητα από όλους αυτούς τους ανώτατους ηγέτες που κυβερνούν αυτόν τον πλανήτη. Δεν βλέπω μια σοβαρότητα και μια ωριμότητα να τα βρουν και να έρθει μια λήξη σε όλη αυτή τη κακή συνταγή που προαναφέραμε προηγουμένως. Δυστυχώς, αποτυπώνονται καθημερινά αυξήσεις, ανατιμήσεις. Εγώ θα σας πω και το χειρότερο σενάριο. Είπατε εσείς το παράδειγμα με την κυρία Ελένη, το είπατε όμως πάρα πολύ ωραία. Σημειώσατε μία ανατίμηση. Εγώ θα σας πω ότι η εβδομάδα που έρχεται δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, και θα πέρχει και τρίτη και τέταρτη ανατίμηση. Γιατί σας είπα και σε προηγούμενες εκπομπές, όλο εξαρτάται από την χρονική διάρκεια αυτής της εισβολής. Καταρχήν, ήδη πολλά τάνκερ εφοδιασμού έχουν απομονωθεί στην Οδυσσό και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Τάνκερ τα οποία έχουν στάρει μέσα, έχουν αλεύρι. Ήδη ανακοινώθηκε χθες σε πολλές χώρες όπως η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Ολλανδία, η Σερβία, η Πορτογαλία, μειώνουν τις εξαγωγές πρώτων υλών. Και επίσης, προσέξτε, γιατί τις μειώνουν, για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Εμείς μειώνουμε, γιατί παράγουμε σίτηρα. Παράγουμε, αλλά δεν είναι τόσο αρκετά για να καλύψει, αν θέλετε, την εγχώρια ζήτηση. Αλλά σας είπα και κάτι άλλο, κυρία Εξαγωγές κάνουμε, έχει γίνει γνωστό αυτό. Βεβαίως, κάνουμε και εξαγωγές. Τις μειώσαμε, τις εξαγωγές. Δεν είμαστε δυνατοί, αλλά κάνουμε. Αλλά προσέξτε, σας είπα κάτι. Κλιματικές αλλαγές. Όταν αυτή την περίοδο έχουν συμβεί αυτές οι κακοκαιρίες, αυτές οι ξηρασίες, το καλοκαίρι και αυτές οι βροχές, οι απότομες το χειμώνα, φαντάζομαι σας το είπε και ο Υπουργός Γεωργίας αυτό, εγώ βλέπω μια κακή εκτίμηση ότι του χρόνου οι μικροπαραγωγοί, οι οποίοι καλλιεργούσαν και οι οποίοι στέλνανε τα εμπορεύματα και εκτός Κρήτης, κυρίως Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Κύπρο, δεν θα παράγουν φέτος. Να σας πω και να σας το αιτιολογήσω. Όταν το λίπασμα έχει ανέβει 4 φορές απάνω η τιμή του, όταν το ενεργειακό κόστος, η ενέργεια έχει ανέβει πάρα πολύ, άρα γιατί με την ενέργεια μπορεί να ποτίσει τα χωράφια του, με ποια ενθάρρυνση θα πάει η κυρία Δουλγεράκη να πάει να καλλιεργήσει φέτος? Άρα τι θα σημειωθεί? Μείωση της ποσότητας, άρα επερχόμενες και μεγαλύτερες αυξήσεις, ήδη τα προκευτικά από πέρυσι, και το λέει και η Ελστάτ αυτό. Δεν θα σας πω κάτι μη τεκμηριωμένο. Όταν μιλάω, πάντα μιλάω με στοιχεία, αναγνωρίζετε. Η Ελστάτ έβγαλε το Φεβρουάριο, συγκρίνοντας τον πληθωρισμό, γιατί ο πληθωρισμός, να ξέρετε, είναι άμεσα εξαρτώμενος από τις τιμές και των προϊόντων των υπηρεσιών. Μας το πήγε στο 7,2, για να δούμε. 20%, συγγνώμη, 15,8 αύξηση τα προκυπευτικά. Και εγώ σας κάνω μία εκτίμηση. Τώρα θα ανέβει και άλλο το ποσοστό και θα μπορεί να πάει και 10% μέχρι τον Απρίλιο. Μάλιστα. Και του χρόνου ίσως να μην έχουμε. Ναι. Έτσι, άρα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η κατάσταση είναι σοβαρή και βεβαίως πρέπει οι θύνοντες και τα μεγάλα μυαλά αυτού του πλανήτη, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να τερματίσουν την όλη αυτή η κατάσταση. Εγώ αυτό θεωρώ ότι πρέπει. Μα τι να κρατήσω τώρα, διότι βάσει της δικής σας εκτίμησης και της παρατήρησης που κάνατε πριν από λίγο, είπατε ότι εγώ αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι και με διακρίνω και διαπιστώνω είναι ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα και ωριμότητα στις αποφάσεις των ηγετών. Τώρα, πώς να το κρατήσω, ότι θα βρούνε τώρα ξαφνικά την ωριμότητα έτσι ώστε να το προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω? Τι μπορεί να του σοκάρει δηλαδή? Συγγνώμη που θα το πω, αλλά η αγανάκτηση του κόσμου καμιά φορά μεταφράστηκε με διαφορετικούς τρόπους. Το έχει αποδείξει και αυτό η ιστορία. Εύχομαι να μην φτάσουμε
σε ακραίες καταστάσεις, έτσι ώστε να αντιληφθούν ότι κάτι πρέπει να γίνει και πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η κακή συγκυρία. Να ρωτήσω, τα στοιχεία τα οποία αυτή την ώρα διαθέτεται, γιατί και ως επιστημονικό νομίζω σωματείο αυτό μπορείτε να το δείτε, πόσο έχει πέσει η κατανάλωση, πόσο έχουν μειωθεί οι αγορές μας, γιατί κάναμε και τρέλες, γιατί θέλαμε. Έχει μειωθεί καταρχήν από το Γενάρη ένα 12% για πρώτη φορά στα χρονικά του σούπερ μάρκετ, να το ξέρετε αυτό. Τονίζω βέβαια ότι στην πανδημία το σούπερ μάρκετ ήταν μια από τις πολύ καλές επιχειρήσεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω. Τώρα όμως έχει πέσει σε μια πτώση γενικά η κατανάλωση και αυτό αιτιολογείται γιατί δεν υπάρχει, αν θέλετε, η καταναλωτική δύναμη, η αγοραστική δύναμη από το καταναλωτή, γιατί όταν ο καταναλωτής έρχεται και κοιτάζει πώς είναι ο λογαριασμός του ρεύματος, άρα με αυτό θα προϋπολογίσω τι θα αγοράσω, αναγκαστικά πάει τα βασικά, προσέξτε, προϊόντα για την επιβίωσή του, τα οποία είναι... 12% τον Ιανουάριο μόνο στα είδη διατροφής η μείωση της κατανάλωσης, λέτε? Και στα είδη διατροφής, αλλά και στα είδη προσωπικής φροντίδας και στα καθαριστικά και στα χαρτικά. Και αυτό είναι λογικό γιατί και υπάρχουν ανατιμήσεις και βεβαίως να ξέρετε, κυρία Τουλγεράκη, και χαίρομαι που σας το λέω, να κάνω και μια, να ανοίξω μια παρέσθεση να την κλείσω, οι αυξήσεις θα ήταν πολύ περισσότερες. Όμως, τολμώ και το λέω και αυτό και πρέπει να το πούμε, ότι η ενδιάμεση, δηλαδή ο χοντρέμπορος ή το μεγάλο σούπερ μάρκετ, έχει απορροφήσει κραδασμών ανατιμήσεων. Δηλαδή, εάν οι αυξήσεις πηγαίναν καθαρά στο ράφι, πραγματικά θα ζούσαμε μια πανολεθρία στις τιμές. Όμως το σύστημα έχει καταφέρει και έχει κρατήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως θα αντέξει κι άλλο να κρατάει ένα ποσοστό των αναγκών. Αυτή η μείωση στη συνέχεια καταγράφεται και για τους επόμενους μήνες. Δηλαδή δεν ξέρω αν τα στοιχεία μπορούν τόσο πολύ γρήγορα να επεξεργαστούν και για το Φεβρουάριο, αλλά και μιας που είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Μάρτη, φαίνεται επίσης η ίδια απτωτική κίνηση και περίπου στα ίδια ποσοστά ή παραπάνω, κύριε Κανακαράκη? Πιστεύω, κυρία Δουλγεράκη, παραπάνω. Παραπάνω. Ναι, μάλιστα. Δεν πιστεύω. Η κατάσταση από ό,τι βλέπετε, μα το βλέπετε κι εσείς. Είστε δημοσιογράφος, το βλέπετε κι εσείς. Θα στο λένε και τρία, βλέπετε κάποια θετική. Καταναλώτρια είμαι πάνω απ' όλα και έχω ένα οικογενειακό προϋπολογισμό και ένα τραπέζι να πάω να στήσω στο σπίτι μου. Δεν είναι λαϊκό αυτό που λέω, αλλά ο καθένας μέσα από το σπίτι του, άσχετα με το τι δουλειά κάνει, έχει τις βασικές του τις ανάγκες. Όταν δεν έχω να ψωνίσω, πώς θα πάω να ψωνίσω, να βάλω αυτά που χρειάζομαι στο τραπέζι του σπιτιού μου για την οικογένειά μου? Καταρχήν, κυρία Δουλγεράκη, ο πόλεμος, δυστυχώς αυτός ο πόλεμος, γιατί εντάξει, δεν είναι ένας πόλεμος μεταξύ δύο μικροχωρών, είναι μια υπερδύναμη η Ρωσία. Η Ουκρανία είναι ένας μεγάλος παίκτης, ειδικά στις πρώτες ύλες. Το ξέρετε ότι έχει χαθεί κάθε πρωτοβουλία ιδιωτικής ανάπτυξης και επένδυσης γενικά σε όλες τις χώρες. Άρα όταν αυτό κρατάει μια σταθμότητα την οικονομία. Αυτό μπορεί να σας το εξηγήσει και ένας οικονομολόγος. Κύριε Κανακαράκη, να σας πω, γιατί εγώ αν δεν το ρωτήσω. Θα το πείτε, αλλά αν δεν το ρωτήσω τώρα που μου ήρθε, θα σκάσω. Δηλαδή, το τριγυρίζω στο μυαλό μου να σας ρωτήσω. Από την άλλη, λέω, άσε μήπως. Να σας πω κάτι. Είναι δυνατόν τώρα όλες αυτές οι ανατιμήσεις, οι φρικτές, οι μεγάλες ανατιμήσεις, με όλα αυτά τα πολύ σοβαρά επιχειρήματα τα οποία μπορεί να θέσει όλος ο επιχειρηματικός κόσμος, όλες αυτές οι ανατιμήσεις να εξαρτώνται μέσα σε ένα μήνα από τον πόλεμο της Ουκρανίας? Και ξαναπατάω στην ερώτηση αυτή. Ο πόλεμος από μόνος του αυτός δεν έχει δημιουργήσει όλη την αναστάτωση. Μην ξεχνάτε ότι από τον περασμένο Αύγουστο έχουν ξεκινήσει οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών. Το ξαναθυμίζω. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο δεύτερο ο πόλεμος. Μετά ήρθε η πανδημία, η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή κρίση. Τα τέσσερα κακά της μοίρας μας, δηλαδή, θέλετε να πείτε. Οι καιρικές συνθήκες και οι κλιματικές αλλαγές έχουν βοηθήσει. Σας είπα, ο καθένας πήρε 10%. Ναι, απλά το λέω γιατί οι περισσότεροι αυτό επικαλούνται. Γι' αυτό, να. Ναι, γιατί αυτό, γιατί δεν υπάρχουν εσωτερικές, δεν υπάρχουν χαραμάνια στη Βραζιλία να αναπτύξουν. Άρα, μα όλα έχουν μια λογική επεκτική. Δεν είναι έτσι καθ' όμως, κυρία Τουλγεράκη, χαίρομαι που κάνετε αυτή την ερώτηση. Η αγορά της Ουκρανίας είναι μια, πώς θα σας το πω, είναι μια σημαντική αγορά στο πλανήτη. Δηλαδή θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Φυτικά ήλια που παράγει αυτή η χώρα βοηθάει να κάνουμε την γαλακτομική σκόνη του άπακου γάλακτος. Αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη ύλη που βάσει αυτή φτιάχνονται πολλά παράγωγα γαλακτομικών προϊόντων. Πάρα πολλά.
αυτή τη στιγμή δεν έχει το 40 με 50% της εξαγωγής των θετικών ελαίων η Ουκρανία παγκοσμίως. Και τώρα αυτή τη στιγμή, κυρία Δουγεράκη, πάμε στη Μαλαισία να βρούμε τις αντίστοιχες πρώτες ύλες, που δυστυχώς η Μαλαισία είναι πάρα πολύ μακριά. Άρα πληρώνουμε τα μεταφορικά κόστη που είναι σαφέστατα σε τρεις φορές απάνω από ό,τι ήταν πριν. Θυμάστε το κοντέινερ εκεί που έκανε 3.000, τώρα κάνει 11.000. Mm. Προσέξτε μόνο η μεταφορά ενός κοντέινερ. Τα κοντέινερ, έτσι για να καταλάβει ο κρατής, είναι κάποια τεράστια τετράγωνα κουτιά, γύρω στα 15 μέτρα, τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα. Είναι ένας εύλογος τρόπος μεταφοράς. Από, αν θες να μεταφέρεις προϊόντα από μία Ήπειρο σε μία άλλη, να μεταφερθούν τα προϊόντα πολύ ανώδυνα, ασφαλέστατα και όσο γίνεται και πιο οικονομικά. Όταν λοιπόν βλέπετε αυτές τις εξελίξεις, πώς θα μειωθεί η ακρίβεια, πώς θα εξαλειφθεί η ακρίβεια και θα ξανάρθει πάλι η ειρήνη στις τιμές των προϊόντων. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατώ την αρχική σας την εκτίμηση, γιατί λέει πολλά, δηλαδή ότι δεν βλέπετε καμία αποκλιμάκωση σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και μάλλον μόνιμη από εδώ και κάτω ότι θα είναι αυτή η κατάσταση με την ανωδική πορεία των τιμών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον οικοκυριό, για τον επιχειρηματία, για τις θέσεις εργασίας. Ένας φαύλος κύκλος, κύριε Κανακαράκη. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι από το τέλος του χρόνου θα υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Προς το παρόν όμως άμεσα. Δεν, η εκτίμησή μου, και μακάρι να διαψευτώ, μακάρι να βγω ψεύτης, η εκτίμησή μου είναι σύμφωνα με αυτά που, αν θέλετε, βλέπω, γιατί εντάξει, και στη δουλειά μέσα είμαι, στέλεχος πρώτης γραμμής είμαι, κοιτάζω και ως επιστημονικός φορέας μιλάω με τους συνανθρώπους από Γαλλία και Γερμανία, δεν βλέπω κάτι. Στη Γερμανία είναι ακόμη πιο απεσιόδοξα τα μηνύματα, να ξέρετε. Πολύ πιο απεσιόδοξα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.